Ευάκη, καλό μεσημέρι. Σπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Βλέπετε. Περίμενε. Άσε το μικρόφωνο και ρίξε μία. Τοξοβολιά. Λοιπόν. Και μετά μιλάμε. Αλλά πριν ρίξω, θέλω να σας καλησπερίσω από τη Νέα Αλικαρνασσό, από το Γυμναστικό Σύλλογο Αθλοκίνηση. Είμαστε εδώ και εδώ και λίγη ώρα μαθαίνω τοξοβολία. Σου πάει θα σας το αποδείξω τώρα λοιπόν θα αρχίσει, κάτι έμαθα. Θα πρέπει να αρχίσει να φοβάται ο σύζυγος. Πάμε, ρίξε. Ευάκη, αμάν. Να δούμε τι κατάφερες μέσα σε λίγο χρόνο. Αμάν. Α, είναι δύσκολος ο στόχος. Αμάν. Μπράβο! Κοίτα! Ρε Σιέβη, σχεδόν κέντρο. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, οπότε υπάρχει ελπίδα για όλους. Νομίζω. Χριστάκη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τα πλήθη. Χειροκροτήστε με, λοιπόν. Μπράβο, ρε Σιέβη. Είδες που είσαι καλή ακόμη και σε αυτό, Εύη. Νομίζω το απολαμβάνεις πάρα πολύ. Όση ώρα είσαι εκεί και προετοιμάζεσαι για τη ζωντανή σύνδεση, θέλουμε να μας πεις τι έχεις μάθει, ποιους έχεις δίπλα σου. Διότι εγώ ανυπομονώ το επόμενό μου ραντεβού με τον αθλητισμό ναι. να έχει να κάνει με την τοξοβολία. Ναι, και το πολύ καλά θα το κάνεις γιατί έχει Πάμε. Πολλά ωφέλη να σου Να μάθουμε όσο το δυνατό περισσότερα. Καλησπέρα λοιπόν, σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα λοιπόν. Έχω δίπλα μου την κυρία Ισμήνη Σταυροπούλου και τον Ιωσήφ Μαρκογιαννάκη, οι οποίοι είναι προπονητές τοξοβολίας εδώ στο Γυμναστικό Σύλλογο Αθλοκίνηση. Όπως είδατε, είναι πάρα πολύ καλή, διότι μέσα στον τελευταίο μισάωρο που είμαι εδώ, έχω μάθει ήδη πώς να στέκομαι και εντάξει. Λίγο στο στόχο πρέπει να το βρω ακόμα. Σιγά-σιγά, Εύη μου, σιγά-σιγά. Το έχουμε, Μπράβο νομίζω, στους προπονητές, τα κατάφεραν εξαιρετικά και με σένα και θα τα καταφέρουν και με όλους εμάς που ενδεχομένως να μην τα πηγαίνουμε πολύ καλά με την τοξοβολία, είτε λόγω ισορροπίας, είτε άλλων παραγόντων. Αυτά θα τα μάθουμε όλα αυτά. Θα ξεκινήσω με την κυρία Ισμήνη και θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό, τι συμβαίνει με το άθλημα της τοξοβολίας. Γενικά όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο και πιο γνωστό. Ο κόσμος σπέβδει να μάθει τοξοβολία. Τελικά γιατί αρέσει αυτό το άθλημα και από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο χώρο μας. Είναι. Η τοξοβολία είναι ένα άθλημα το οποίο είναι λίγο ιδιαίτερο. Δεν είναι από τα πολύ δημοφιλή αθλήματα. Είναι ατομικό άθλημα. Ο κάθε αθλητής που θα έρθει εδώ καταρχήν έρχονται παιδάκια από 7-8 χρονών μέχρι 87. Δεν υπάρχει όριο ηλικία στο άθλημα το συγκεκριμένο. Στο άθλημα αυτό αναπτύσσουμε την ισορροπία μας, τη συγκέντρωση. Δεν έχω ξαναβγεί. Έτσι δεν πειράζει. Θα τα λύσουμε όλα εδώ. Αποκτούν οι αθλητές μας ηρεμία, έχουν αυτοσυγκέντρωση, μπορούν να χαλαρώσουν πάρα πολύ με το άθλημα αυτό. Επιτυχάνουν στόχους, εξού και ο στόχος που έχουμε πάντοτε. Και γυμνάζουν και το σώμα, δηλαδή σώμα και μυαλό, όπως λέγανε οι αρχαίοι. Είναι ένα άθλημα ιδιαίτερο. Αν δεν έρθετε να το γνωρίσετε, να κάνετε την κίνηση, να δείτε πώς είναι, δεν το καταλαβαίνει κάποιος. Απλώς έτσι το βλέπει και είναι ωραίο από μακριά, αλλά σου δίδει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Να πάω και στον Ιωσήφ, ναι. ο οποίος θα ήθελα να μου πει λίγο για το τεχνικό κομμάτι της τοξοβολίας. Για παράδειγμα, πόσα τόξα έχουμε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και από μένα. Έχουμε τριών ειδών αγωνίσματα. Το κυριότερο είναι το Ολυμπιακό, που γνωρίζουμε όλοι. Και έχουμε και το παραδοσιακό και το σύνθετο. Το σύνθετο χρησιμοποιείται λίγο πιο σπάνια, αλλά το Ολυμπιακό. Το οποίο γνωρίζουμε όλοι, έτσι, με το ξύλο, τη χορδή. Αν είδατε εδώ πέρα, είναι το ξύλο, το απλό. Τέρμα απλό. Το τέρμα απλό, έτσι. Ωραία, τώρα το βλέπετε, τώρα δεν έχει οπλίσει. Το κάνανε παλιά όταν λέγαμε τον Οδυσσέα με το μύθο του. Μπορούμε να δείξουμε τον τρόπο. Βέβαια, να το δείξουμε. Γιατί βέβαια, εννοείται. Έχει. Μισό. Συγγνώμη. Είναι ένα ξύλο εδώ, βλέπετε. Είναι ένα σχετικό πράγμα. Δεν μπορώ μόνο να πάω να το πλύσω έτσι. Θέλει συγκεκριμένο τρόπο. Θέλει να βάλουμε το πόδι μας εδώ για κόντρα. Το φέρνουμε από πάνω. Ακούγουμε. Βεβαίως και ακούγεται. Ωραία. Και το λυγίζουμε μέχρι να πάει στη χορδή. Μάλιστα. Ωραία, βλέπετε. Είναι λίγο πολύ περίεργος τρόπος. Για να έχει μεγάλη δύναμη, βεβαίως. Ναι, δεν θέλει πάρα πολύ. Απλά είναι η τεχνική το θέμα, κυρίως. Η τεχνική είναι το πάνω. Όπως βλέπετε, υπάρχει συγκεκριμένη. Υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική για να οπλίσεις. Προφανώς το τόξο το δικό μου ήταν ήδη οπλισμένο. Δεν έφτασα στο σημείο να μάθω και να οπλίζω. Είπαμε, Εύη μου, σιγά-σιγά. Θα γίνεις αμαζόνα. Μην τις μαθαίνετε πολλά-πολλά γιατί είναι επικίνδυνη, Εύη. Να πούμε λοιπόν όμως ότι πέρα από το τόξο αυτό που είδαμε που είναι πιο απλό, υπάρχει και το Ολυμπιακό τόξο, το οποίο είναι λίγο πιο σύνθετο και ιδιαίτερο και υπάρχει. Τώρα θα οπλίσω συγγνώμη το συγκεκριμένο, για να το δούμε ακριβώς όπως είναι. Με τον ίδιο τρόπο πάλι το πόδι μας εδώ, κόντρα από πάνω. Και το πλύζουμε.
να ρωτήσουμε. Κύριε Μαρκογιαννάκη, πόσο ασφαλές είναι το άθλημα της τοξοβολίας και πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα ασχοληθεί τελικά με αυτό. Με τις συμβουλές Να ξέρετε, το όπλο θεωρείται και όπλο. Συγγνώμη, το τόξο θεωρείται και όπλο. Βέβαια. Στην ουσία με αυτό κυνηγούσαν παλιά. Γνωρίζετε τους κυνηγούς και αυτά. Είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά με σωστή καθοδήγηση μαθαίνουν τα πάντα. Μαθαίνουν ασφάλεια. Μαθαίνουν τα βασικά της ασφάλειας βασικά. Το ότι πάντα είναι μπροστά στο στόχο το βέλος. Δεν γυρνάμε ποτέ το βέλος προς ανθρώπους ή οτιδήποτε. Πάντα όμως με τη σωστή καθοδήγηση μαθαίνουν τα πάντα. Κυρία Σταυροπούλου, για να μπούμε διαδικασία. Συγγνώμη, Εύη μου. Να μπούμε στη διαδικασία να μάθουμε τοξοβολία. Είναι ένα κοστοβόρο άθλημα. Θα πρέπει δηλαδή ο εξοπλισμός να έχει αγοραστεί από εμάς τους ίδιους. Όταν ερχόμαστε σε εσάς, το έχουμε εκεί διαθέσιμο να πάσα ώρα και στιγμή και απλά μαθαίνουμε την τεχνική. Και βέβαια, μπορεί να θεωρείται, αν κάποιος δεν το ξέρει, ένα άθλημα elite, για elite τέλος πάντων άτομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια, είναι τελείως λάθος. Ο εξοπλισμός μας είναι στα πάντα εδώ. Όταν έρθει κάποιος, έχουμε τόξα, βέλη, προστατευτικά που φοράνε οι αθλητές για τα πάντα όλα, για να έχουν την προστασία τους. Αυτό που είπε και ο Ιωσήφ προηγουμένως για την ασφάλειά τους. Δεν χρειάζεται να πάρουν τίποτα. Αργότερα, βέβαια, όταν κάποιος αθλητής προχωρήσει και θέλει να πάει πλέον πιο αγωνιστικά, όπως βλέπουμε τώρα, δεν ξέρω από τα πλάνα, αν βλέπετε τα τόξα εδώ των παιδιών καθαρά που έχουμε, τα οποία είναι πολύ πιο, αν είδατε, έτσι, λουσάτα πιο πολύπλοκα και πιο περίπλοκα, είναι αγωνιστικά τόξα. Αυτά είναι ολυμπιακά αγωνιστικά τόξα. Τα δικά μας που δείξαμε είναι εκπαιδευτικά, τα οποία τα έχουμε όμως εδώ και τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν και ένα και δύο και τρία χρόνια ανάλογα την πρόοδό τους. Να ρωτήσω, πόσο διάστημα όμως μπορεί να πάρει για κάποιον να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό αγωνιστικό, αν θέλετε, επίπεδο. Δηλαδή, αν εγώ που δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το τόξο, έρθω, γραφτώ και ξεκινήσω μαθήματα, πόσο καιρό θα μου πάρει για να μάθω τα απαραίτητα και να μπω σε μια διαδικασία ότι ξέρεις κάτι, είναι το χόμπι μου, είναι το άθλημά μου πλέον. Να σε δω και στους Ολυμπιακούς θα τρελαθώ. Ναι. Ξέρω να ρίχνω. Δεν θέλει πάρα πολύ χρόνο. Εξαρτάται από τη θέληση του κάθε αθλητή, από την επιμέλειά του στις προπονήσεις. Μπορεί και στο χρόνο απάνω να πάρει μέρος σε αγώνες άνετα. Ήδη εδώ ξεκινάμε. Ναι, ξεκινάμε βέβαια από πιο μικρές αποστάσεις. Δηλαδή, όταν κάποιος θα ξεκινήσει έναν αγώνα, δεν θα πάει σε πολλά μέτρα, θα πάει σε λιγότερα μέτρα. Οπότε εξοικειώνεται σιγά-σιγά με το ρυθμό του αγώνα. Οπότε είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, και στον χρόνο απάνω μπορεί και λιγότερο. Εξαρτάται και το ταλέντο που έχει κάποιος. Γιατί αυτό είναι και ένα. Εκτός την προπόνηση που κάνει ένας αθλητής, χρειάζεται να έχεις και ένα έμφυτο ταλέντο σε κάποιο άθλημα. Οπότε, αν κάποιος το έχει, μαζί με προπόνηση, μπορεί σε πολύ λίγο διάστημα να λάβει μέρος και σε αγώνες. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και τα παιδιά μπορούν να σας επιβεβαιώσουν για τους αγώνες που έχουν λάβει μέρος και θα λάβουν μέρος. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Θέλει μέθοδο, τρόπο και προπόνηση φυσικά. Μάλιστα. Λευτέρη και Χριστιανά, αν έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να πλησιάσω τα παιδιά που είναι εδώ και είναι στη φάση της προπόνησης τους για να κάνουν τοξοβολία. Λοιπόν, θα μιλήσω εδώ στον πρώτο. Το όνομά σου? Λέανδρος. Λέανδρε, θέλω να μου πεις πότε ξεκίνησες εσύ τοξοβολία και γιατί επέλεξες αυτό το άθλημα? Εγώ προσωπικά ξεκίνησα πριν 12 χρόνια, αλλά μόνος μου. Απλά μου ήρθε η επιφύτηση μια στιγμή και πήρα ένα τόξο και αυτοδίδακτα ξεκίνησα. Και ύστερα ένα πλάκι κατά τόσο σύλλογο και... Τώρα σε ποιο σημείο, σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει? Το άθλημα, βλέπω ότι Σε ποιο σημείο έχει φτάσει ο φίλος μας? Σε ποιο μας επίπεδο έχει φτάσει? Αγωνιστικό. Στο τεχνικό επίπεδο είμαι, ρε παιδί μου, γιατί αλλάζω σε είδη εγώ προσωπικά. Είναι ακόμα σε ερασιτεχνικό επίπεδο, αλλά βλέπετε ότι φοράει συγκεκριμένο εξοπλισμό, γιατί είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό. Η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική στο συγκεκριμένο άθλημα, οπότε φοράει συγκεκριμένο εξοπλισμό και εδώ στον ώμο του, αλλά και στο χέρι του. Και θα πάω τώρα στους πιο μικρούς τοξοβόλους που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο. Το όνομά σου? Βαγγέλης. Βαγγέλη, εσύ πότε ξεκίνησες τοξοβολία? Κάνω περίπου εδώ και 4 χρόνια. 4 χρόνια, δηλαδή πόσο χρόνο είσαι? 14. 14. Ορίστε, από 10 ετών λοιπόν εδώ ο Βαγγέλης ξεκίνησε τοξοβολία. Πώς και δεν επέλεξες να πας, βρε παιδί μου, ένα ποδόσφαιρο και είπες θα ξεκινήσω τοξοβολία? Εγωιτεύτηκα από αυτό το άθλημα, διότι μπορεί να σου μάθει την ισορροπία στη ζωή και την ηρεμία στην καθημερινότητα. Εύη, πώς το γνώρισε το άθλημα της τοξοβολίας? Υπήρχαν φίλοι του ενδεχομένως που έκαναν, του το επικοινώνησαν οι γονείς του, του άρεσε επειδή κάπου το είδε? Το είχες δει κάπου, το επικοινώνησαν οι γονείς σου αυτό το άθλημα? Κάποιος φίλος σου το έκανε ενδεχομένως? Μου το πρότεινε ένα συγγενής και από τότε που το δοκίμασα έχω ακολουθήσει αυτό. Υπέροχα.
αλλά έχουμε και κορίτσια που ασχολούνται με την τοξοβολία. Εδώ, για έλατε εδώ κορίτσια, για έλατε πιο κοντά μου να σας... Εδώ, έχουμε εδώ τις Αμαζόνες μας. Ω, έχουμε και κορίτσια. Λοιπόν, είναι η Τζορτζίνα. Το ασχολείται με, με την τοξοβολία. Και το γυναικείο φίλο φυσικά. Πόσο ετών είσαι εσύ, Τζορτζίνα? Είμαι και εγώ 14. 14. Και πόσα χρόνια ασχολείσαι? Εγώ ξεκίνησα το Σεπτέμβριο. Μπράβο. Και τώρα σε τι επίπεδο πιστεύεις ότι βρίσκεσαι? Ακόμα φτιάχνω τη τεχνική μου. Τα βρίσκω ακόμα. Το προσπαθώ. Για να έρθουν εδώ κοντά μου και τα άλλα κοριτσιά. Για έλατε, για έλατε. Βλέπετε, έχουμε τρεις Αμαζόνες εδώ, έτσι. Και όχι μόνο, υπάρχουν κι άλλες. Εσείς, κοριτσιά? Το όνομά μου είναι Κατερίνα. Ναι. Και εμένα, Κατερίνα. Τέλεια. Εδώ οι Κατερίνες. Πώς και ασχοληθήκατε με την τοξοβολία εσείς? Τι σας άρεσε? Αν και δεν είναι το πιο δημοφιλές άθλημα, είναι πολύ ενδιαφέρον και βοηθάει την αυτοσυγκέντρωσή σου. Επίσης, εγώ προσωπικά όταν κάνω τοξοβολία, είναι λες και βρίσκομαι σε έναν άλλο κόσμο. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Οπότε, έχεις ξεκινήσει πολλά χρόνια? Ναι, 5 χρόνια. Υπέροχα. Και εσύ, Κατερίνα? Εγώ ασχολούμαι με την τοξοβολία εδώ και 3 χρόνια, νομίζω. Μου άρεσε πολύ σαν άθλημα, φαινόταν πολύ ενδιαφέρον. Και αποφάσισα να το ακολουθήσω. Είναι σίγουρα πολύ ιδιαίτερο και μου προσφέρει ηρεμία μετά από μια δύσκολη μέρα. Και έχεις συμμετάσχει σε αγώνες ή όχι ακόμα? Ναι, έχω πάρει μέρος σε αγώνες στην Αθήνα. Σε πανελλήνιους. Υπέροχα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τους δούμε τώρα να ρίχνουν και μία βολή. Έχουμε πολλές απορίες. Έχουμε πολλές απορίες και θα δείξουμε για τα παιδιά. Έχουμε απορίες, απορίες. Θέλω να πάμε στον κύριο Μαρκογιαννάκη, να το ρωτήσουμε γενικά. Φυσικά, διότι παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος και αναρωτιέται και υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον τελικά από ό,τι με ενημερώνουν. Να δούμε λίγο, υπάρχει κάποιος περιορισμός σε ό,τι έχει να κάνει με το σωματότυπο? Υπάρχει κάποιος περιορισμός σε κάποιον ο οποίος έχει θέματα όρασης? Δηλαδή, πώς τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά, διότι είναι και ένα άθλημα το οποίο σου προσφέρει στο τέλος απίστευτη ανακούφιση, καθαρότητα στη σκέψη και στο νου. Έτσι, να τα δούμε λίγο αυτά. Όχι, κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορούν να έρθουν όλοι όσοι θελήσουν να έρθουν. Δεν υπάρχει κάποιο σωματότυπο που να περιορίζει την τοξοβολία. Και επίσης με την όραση μπορούμε ελεύθερα να φοράμε γυαλιά. Δεν σε περιορίζει κάποιος να φοράς γυαλιά σε αγώνες ή σε προπόνηση. Οπότε, ναι, κανονικά μπορούν να έρθουν και με γυαλιά. Τώρα εδώ πέρα δεν έχει γυαλί ρεπόρτερ, αλλά θα μπορούσε να ρίξει κανονικά. Κανένα πρόβλημα. Εύη, πού είναι τα γυαλάκια σου, Εύη? Νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να γίνει το αγαπημένο άθλημα. Τα ξέχασα, τα ξέχασα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ήσουν υπέροχη και έτσι. Ηλικίες, από ποια ηλικία λοιπόν, και έπειτα μπορούμε να φέρουμε και τα παιδιά μας, αλλά και μέχρι ποια ηλικία μπορούμε βεβαίως να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το κομμάτι της τοξοβολίας? Λοιπόν, ο τρίτος προπονητής μας, ο κύριος Παύλος Σταματόπουλος, θα μας πει λοιπόν για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί την τοξοβολία και τι άλλο ρώτησες, Λευτέρη μου, συγγνώμη. Μέχρι πόσο? Πόσο ετών μπορούμε να είμαστε? Και μέχρι πόσο? Δηλαδή, ξεκινάμε από μια ηλικία. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε? Όχι. Καλησπέρα και από μένα. Σταματόπουλος Παύλος λέγομαι. Ασχολούμαι αρκετά χρόνια με την τοξοβολία και προπονητής και αθλητής. Θα σας δείξω μετά και το σύνθετο που το έχουμε πει, το compound. Ξεκινάμε από 7-8 χρονών. Ίσως και πιο μπροστά. Έχουμε μικρά τοξάκια από ό,τι είδατε. Τα τελείως... παιδικά. Έτσι. Εκπαιδευτικά. Εκπαιδευτικά. Μάθουν, τα εκπαιδευτικά. Και αργότερα, αν προχωρήσει ο αθλητής, μπορεί να πάρει το δικό του τόξο. Τα πιο να τα δείξουμε τα λίγο και τα μικρά τόξα με τη βοήθεια του οπερατέρα, αν είναι εκεί. Να τα δούμε. Εδώ. Μπράβο. Να τα. Α, είναι και εύχρηστα. Βλέπετε. Το μικρό, το παιδικό, το compound, το σύνθετο, το λεγόμενο. Μάλιστα. Ο κύριος Σίβης θα μας δείξει τώρα ένα μικρό εκπαιδευτικό για παιδιά δημοτικού και αυτό, από 6-7 χρονών που ξεκινάμε. Και όσο μεγαλώνει η ηλικία και ψηλώνουν τα παιδιά, οι και ενήλικες παίρνουν τα πιο μεγάλα τόξα. Ωραία. Να ρίξουμε καμία τοξοβολιά, όπως τη λέω εγώ. Ναι, να δούμε ρίξουμε στον αέρα πώς γίνεται και τα μυστικά. Σύνθετο, που είναι μια άλλη κατηγορία. Ναι. Ωραία. Όση ώρα μας λέτε εσείς να ρίχνουν οι αθλητές. Έχουμε το σύνθετο τόξο που το χρησιμοποιούν πιο πολύ στην Ευρώπη και στην Αμερική στα κυνήγια. Αλλά είναι και αυτό κανονικό άθλημα. Έχει ιδιαιτερότητα, έχει πολλά σκηνάκια εδώ. Στην ουσία τι κάνει, τη δύναμη, την τάση που έχει το τόξο, την μειώνει. Επίσης έχουμε τη δέστραμα, τη σκανδάλη, που ο αθλητής σαν να πυροβολεί με το όπλο, απλώς ρίχνει το βέλος, όταν ευθυγραμμίζει και τραβάει, τώρα δεν τραβάω εγώ ότι πρέπει να έχουμε το βέλος, πατάει σκανδάλη και απελευθερώνει. Αυτό είναι... τρεις κατηγορίες τόξων. Το απλό που είπαμε, το παραδοσιακό τόξο, το σύνθετο αυτό εδώ και το ολυμπιακό,
που θα μου δείξουν τώρα τα παιδιά. Όλα αυτά είναι ολυμπιακά και αυτά είναι τα αγωνιστικά. Παίρνουν μέρος σε αγώνες. Οι αγώνες είναι κλειστού χώρου, όπως είμαστε τώρα εδώ, στα 18 μέτρα. Οι αθλητές ρίχνουν. Κύριε Σταματώπουλε, από συγκεκριμένη απόσταση, ναι. Βλέπουμε και τους αθλητές και ΕΒΗ, οι οποίοι έχουν πάρει ήδη θέση. Να μάθουμε λίγο και από τον προπονητή, ναι, τον ίδιο, εκείνα τα μυστικά, ας πούμε, τα tips που μπορεί να δίνετε κι εσείς στα παιδιά που βρίσκονται εκεί για να πετύχουν τον στόχο, αυτή, ναι, την αθλητές, εξαιρετική, ναι, βολή που βρίσκει κέντρο ακριβώς εκεί που πρέπει για να πετύχουν, ναι, και τους περισσότερους πόντους, υποθέτω. Είναι σταθερή η θέση, ανάλογα ο τόκο, ο αθλητής, άμα είναι δεξιόχειρας ή αριστεροχειρας, βλέπουμε. Κρατάει το τόξο με το αντίστοιχο χέρι. Έχουν μία γραμμή στα πόδια του, γραμμή βολής. Πάντα ρίχνουν και αφού τελειώσουν περνάνε πίσω, περιμένουν το παράγγελμα για τη δεύτερη βολή. Αφού ρίξουν τα τρία βέλη, ξαναμαζεύουν, ρίχνουν, μαζεύουν. Αυτό γίνεται 20 φορές στον αγώνα. Σε προπόνηση βέβαια μπορεί να γίνει περισσότερο. Κρατάμε και την ανάσα μας όπως το κάνουμε συνήθως με τις βολές. Ναι. Υπάρχει και ο χρόνος, υπάρχει και καθορισμένος χρόνος που τα ρίχνουμε. Να ρωτήσω, πείτε μας λίγο, μιας και μιλάμε για Ολυμπιακό άθλημα, η Ελλάδα προφανώς και εκπροσωπείτε. Πείτε μας λίγο, υπενθυμίστε μας έτσι κορυφαίους αθλητές στην Ελλάδα στο κομμάτι της τοξοβολίας. Η Ευγένεια, η Ψάρα είναι η Ψάρα. Ναι, είναι πολύ πιο ξακουστή, πιο αφημισμένη. Έχει πάει 5-6 φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουμε χάσει στη σειρά της. Ναι, και έχουμε βγάλει και το γήπεδο στο όνομά της στην Αθήνα που είναι το προπονητήριο. Μάλιστα. Τώρα ακολουθεί η Σκυτάλη, η κόρη της, και αυτή πολύ καλή. Ναι. Καιρός είναι να βγάλουμε και εμείς. Όχι, ακούμε και το παράγγελμα αφού ρίξουν οι αθλητές. Αφού ρίξουν οι αθλητές τους, βλέπουμε ότι πηγαίνουν. Πάνε μαζί από τα βέλη. Όλοι μαζί και μαζεύουν τα βέλη τους. Κανένας δεν ρίχνει. Όλοι τη μαζί, στιγμή, ναι, που όλοι κάποιος μαζί, πάει, ναι, να μαζέψει βέλη. Είναι κάποιοι κανόνες ασφάλειας που πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να αποφευχθούν, ναι, διάφορα άλλα τραυματισμοί, ναι, ένας, κτλ. Ένας από τους μαζεύει. Α, ωραία. Ναι, και όταν είναι αγώνες έχουν και το τευτεράκι που γράφουν το σκορ. Μόλις το γράφουν και αν υπάρχει αφιζητούμενη βολή, υπάρχει ο κριτής που λέει το σκορ. Έχουμε σκορ από το 0, από το 1 έως το 10. Mm-hmm. Ναι. Ανάλογα που και θα ανάλογα πετύχει που τελικά το βέλος στην κίνηση, ναι, 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 που θα πραγματοποιήσουν. Ναι. Κυρία Σταυροπούλου, κυρία, ναι, Σταυροπούλου, κύριε Σταματόπουλε, κύριε Μαρκογιαννάκη, Εύη μου. Καταπληκτικό, καταπληκτικό το θέμα που παρουσιάσαμε σήμερα νομίζω στον κόσμο. Μια εναλλακτική στην πόλη μας, έτσι, διότι πολλοί τελευταία ασχολούνται με το πάντελ, με το τένις, με το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, παραδοσιακά. Αυτά, αλλά κάτι άλλο. Ισκιοπλοεία, αλλά τοξοβολία. Δεν το γνώριζα πολύ. Όλα τα και νομίζω είναι ωραία. Μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, και να δώσουμε, ναι, στα παιδιά μας και κάτι άλλο. Και να το δούμε κι εμείς λίγο οι μεγαλύτεροι. Μπράβο. Μα πάμε τα μικρά μας στα παιδιά, είτε κι εμείς οι ίδιοι, γιατί όχι, ας μην είναι σε αγωνιστικό επίπεδο. Δεν πειράζει, για την ψυχούλα μας να κάνουμε καλό. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Όλους σας και να είστε τους καλά. Μαθητές μας εκεί, τα παιδιά. Κάτι. Ναι, κάτι τελευταίο, ναι, θέλει να πει η κυρία Σταυροπούλου. Επίσης να πούμε ότι έχουμε διοργανώσει ήδη τον πρώτο μας αγώνα, τον Πανελλήνιο αγώνα, πέρσι στο ανοιχτού χώρου, γιατί έχουμε το κομμάτι στο τώρα ανοιχτό του πεδίο, χώρου, έτσι, ανοιχτό μετά, πεδίο, μπράβο. Στο ανοιχτό πεδίο, ναι, ναι, με περισσότερα μέτρα, 50, 70, 30 μέτρα, είναι μεγάλες αποστάσεις, το οποίο το κάναμε πέρσι στο στάδιο του Κόρακα, στο στάδιο Ελευθερίας. Φέτο θα γίνει στις 13 Μαΐου, στα καινούργια στάδια του Καρτερού, στις 13 Μαΐου θα έχουμε. Θα χαρούμε πολύ να έρθει ο κόσμος να το δει. Είναι πανελλήνιος αγώνας, οπότε θα είναι εντυπωσιακός. Θα είμαστε όποιος και θέλει μπορεί εκεί να έρθει στα γήπεδα του Καρτερού. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σε όλους.